Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα έλεγα καλό το σοου για να συγκαλύψει την υποκρισία. Γιατί δεν έχουν όλοι μνήμη χρυσόψαρου. Όλοι ξέρουν ποιοι βγάλαν από το αφορολόγητο τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες. Όλοι ξέρουν ποιοι βγάλουν το τέλος επιτιδεύματος. Όλοι ξέρουν ποιοι βάλανε το διπλασιασμό της προκαταβολής του επόμενου έτους. 100% προκαταβολή. Άρα λοιπόν ας σταματήσει εδώ πέρα αυτή η υποκρισία και η αγωνία για τους επαγγελματίες, τους αυταπασχολούμενους από τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν και τα οποία με την πολιτική τους προσέθεσαν νέα προβλήματα όλο και περισσότερα βάρη στις πλάτες των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, των προσωπικών επιχειρήσεων. Από αυτή την άποψη λοιπόν και η συζήτηση η οποία γίνεται σήμερα αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν είναι μια καινούργια κουβέντα, περί οριζόντια μέτρα στήριξης. Εμείς το λέμε πολύ καθαρά. Προσπαθεί να συγκαλύψει μια πραγματικότητα. Προσπαθεί δηλαδή να συγκαλύψει από μεριάς της κυβέρνησης και όχι μόνο. Γιατί και άλλοι μιλάνε για οριζόντια μέτρα. Δεν μιλάει μόνο η κυβέρνηση. Προσπαθεί λοιπόν να συγκαλύψει την κραυγαλαία στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με βάση τα ελληνικά δεδομένα των μονοπωλίων, που αυτή άλλωστε δεν είναι τυχαίωνη και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη εδώ έχουμε δύο μέτρα και πολλά σταθμά. Για παράδειγμα, για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους έχουμε εγγυήσεις από μεριάς του κράτους, έχουμε επιδοτήσεις, έχουμε επενδυτικά προγράμματα, έχουμε αναπτυξιακά πακέτα, έχουμε φοροαποφυγή. Αυτή είναι η έμεση χρηματοδότηση, την οποία δεν την έχουμε μόνο το διάστημα της κρίσης, την είχαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε μέτρα έμεσης στήριξης. Αυτό που λέτε η επιδότηση της εργασίας. Είναι επί της ουσίας επιδότηση των επιχειρηματιών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για πολύ φτηνή εργασία και δεύτερον για ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και γενίκευση της μερικής εργασίας, της επισφάλειας και της εκπεριτροπής εργασίας. Και δεν βάζουμε τα άλλα έμεσα μέτρα στήριξης, όπως για παράδειγμα τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις στρατηγικές χαρακτήρα επενδύσεις. Από αυτή την άποψη λοιπόν, η πολιτική της κυβέρνησης για τους αυταπασχολούμενους, για τις μικρές επιχειρήσεις, είναι στην καλύτερη περίπτωση και τα μέτρα τα οποία προβάλλει ανεπαρκή. Στην καλύτερη περίπτωση. Μπροστά στην πλημμυρίδα των προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν. Όχι μόνο λόγω της κρίσης, αλλά που αυτά υπήρχαν και πριν από την κρίση και σήμερα εντάθηκαν ακόμη περισσότερο. Και θέλετε να συγκαλύψετε ότι ελάχιστοι από αυτούς θα πάρουν ελάχιστα. Άλλωστε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, αν δεν κάνω λάθος τα νούμερα, μίλησε πριν για 55.000 που μπήκαν στο πρόγραμμα. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτές είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, το νούμερο 55.000, κύριε Υπουργέ, σημαίνει ότι το 7 με 8% του συνόλου των νομικών προσώπων, ανεξάρτητα μορφής. Αυτές μπήκαν οι υπόλοιπες. Άρα, λοιπόν, έχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και από αυτή την άποψη, το κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματιών, των εμπόρων, των βιοτεχνών. Είναι πιο δύο αυτής της πολιτικής. Αναστολή υποχρεώσεων και δεύτερον δανεισμός. Είτε είναι η μικροπιστός, είτε είναι άλλα μέτρα. Αυτά. Αυτά στην ουσία τι σημαίνουν, πού οδηγούν η αναστολή των υποχρεώσεων, ανακούφιση προσωρινή, αλλά μετά θα πολλαπλασιαστούν τα βάρη τα οποία θα πρέπει να αποπληρώσουν. Μετά από 3, 4, 5 μήνες θα πρέπει να καταβάλουν και τις παλιές εισφορές και την παλιά φορολογία αλλά και αυτά που τρέχει. Και τον παλιό δανεισμό αλλά και τον καινούριο που πήρανε. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν έχουμε να κάνουμε άλλο ζήτημα. Που αυτή η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Γιατί επί της ουσίας η οικονομική δραστηριότητα, είτε είναι στον χώρο του εμπόριου, λιάν εμπόριο για παράδειγμα, είτε είναι στον χώρο της εστίασης, είτε είναι αλλού, την καρπώνονται κατά κύριο λόγο οι μεγάλες αλυσίδες.
Αυτοί οι οποίοι όμως είναι μικροί βγαίνουν απ' έξω από αυτή τη διαδικασία. Άρα έχουν να αντιμετωπίσουν και την πολιτική την, που είναι εχθρική απέναντί τους, έχουν να αντιμετωπίσουν και τη δράση των μονοπωλιακών ομήλων στον χώρο της εστίασης, στον χώρο του λιανεμπορίου, στον χώρο των τροφίμων, των ποτών και οπουδήποτε. Όποιες κλάδους της οικονομίας και αν πάρουμε. Αυτό το οποίο απαιτούν και ζητούν αυτοί οι κλάδοι είναι ανακούφιση. Είναι ανακούφιση από τα προβλήματα τα οποία έχουν. Και η ανακούφιση έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το δάνειο δεν είναι ανακούφιση. Η αναστολή των βαρών δεν είναι ανακούφιση. Εξακολουθούν να έχουν και θα έχουν τα βάρη τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να τα αποπληρώσουν. Και αυτό είναι το ζητούμενο κατά τη γνώμη μας. Και εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες έχουν καταθέσει. Είναι οι προτάσεις, για παράδειγμα, ότι πρέπει να συνεχιστεί το έκτακτο επίδομα και να γενικευθεί σε ακόμη περισσότερους που είχαν αποκλειστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Βάζουν προτάσεις που σχετίζονται με την ένταξη των αυταπασχολούμενων των επαγγελματιών στο αφορολόγητο, ζητώντας για όλους εργαζόμενους, αγρότες, επαγγελματίες αφορολόγητο 12.000 ευρώ. Ζητάνε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ζητάνε την κατάργηση της προκαταβολής φόρου, έστω για το 19-20, την κατάργηση του έμφυα. Αυτή είναι η στόχη πάλι. Θα πείτε δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί υπονομεύει τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Μα εδώ πέρα μιλάμε για δισεκατομμύρια. 60 δισεκατομμύρια είναι το πακέτο που αντιστοιχεί στην ελληνική οικονομία από αυτό που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως αυτό το πακέτο θα αποπληρωθεί. Και θα το αποπληρώσει ο ίδιος ο λαός και οι αυταπασχολούμενοι σε επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Είναι καθαρό που θα πάνε. Από τη στιγμή που λέτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να πάνε σε αυτούς, στους εργαζόμενους, στους αγρότες και στους επαγγελματίες. Δεν μένει τίποτα άλλο. Στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους θα πάνε. Και στα μεγάλα έργα υποδομής που εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν αυτό το σύνολο των προτάσεων, των ετοιμάτων, των στόχων πάλης πρέπει να ικανοποιηθεί για να βελτιωθεί προσωρινά η θέση τους, να πάρουν κάποιες ανάσες, κάποια μέτρα ανακούφισης για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επόμενες δύσκολες μέρες και δύσκολους μήνες που θα ακολουθήσουν. Αυτή είναι η στόχη πάλης. Και σε αυτά τα πλαίσια κατά τη γνώμη μας χρειάζεται ακριβώς να γίνει ένα μέτωπο τέτοιο που να απαιτεί ότι πλέον την κρίση δεν πρέπει να την πληρώσουν τα συνήθη υποζύγια. Οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι και οι αγρότες πληρώσανε πάρα πολλά τα προηγούμενα χρόνια και την περίοδο των μνημονίων και την περίοδο της ανάπτυξης. Τώρα πλέον πρέπει να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο για να ανακουφιστεί ο λαός.